Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και πάλι μαζί. Με τη χαρά του Κυρίου, με τη χαρά του Κυρίου να χαίρομαι όλοι. Διότι ο Κύριος θέλησε να μας λυτρώσει από αυτόν τον κόσμο. Από τα δεινά του κόσμου αυτού. Γι' αυτό η χαρά μας πρέπει να είναι πάντοτε μεγάλη. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, να θυμόμαστε αυτό. Ότι ο Κύριος έχει δώσει το αίμα του για μας, να μας λυτρώσει. Θα μιλήσουμε για έναν Ιεραπόστολο, μεγάλο Ιεραπόστολο, τον Κοσμάτο Νετολό σήμερα. Ο Κοσμάς Νετολός είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, Ιεραπόστολος Μέγας, και εφάμιλος των μεγάλων εργατών της Εκκλησίας, ένας δεύτερος Απόστολος Παύλος. Σε ποια περίοδο? 40 χρόνια περίπου πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Ήτανε ο μέντορας της, ήτανε ο εισηγητής, ήταν ο προφήτης της, ήταν αυτός που τον ακολούθησαν οι μεγάλες μορφές κατόπιν. Ο Άγιος Κοσμάς ο Νετολός, ο Μέγας Διδάχος της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε το 1714 και δίδασκε σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη σκλαβωμένη Ελλάδα, τα νάματα του Χριστού και της Πατρίδος. Γι' αυτό θεωρείται ένας πρωταρχικός της Επαναστάσεως μέντορας. Αυτός ενέπνευσε το Ρήγα Φεραίο, τον Καποδίστρια, τον Υψηλάντη, τους Φιλικούς και όλους τους συνεχιστές της Επαναστάσεως. Προετοίμασε το έδαφος. Σε 1200 χωριά πήγε. Επί μία εικοσαετία νυχθημερών περπατούσε και ομιλούσε. Ο Μέγας αυτός διδάχος των σκλαβωμένων Ελλήνων και έδωσε τα φώτα του στους ραγιάδες, στους σκλάβους. Θεωρείται Μέγας Άγιος, όχι μόνο στην Ελλάδα, εν γέννη, σε όλη την Ορθοδοξία, στον κόσμο όλο. Στο βιβλίο του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, εκεί που αναφερθήκαμε για να αντιλήσουμε μερικές πληροφορίες, έχει μόνο 120 προφητείες. Από τις 1000 προφητείες που λέγεται ότι διατύπωσε ο Κοσμάς ο Νετολός, από τις οποίες οι πιο πολλές προφητείες έχουν βγει, έχουν φανερωθεί, έχουν παρουσιαστεί. Να σας πω μερικές, πριν να μπούμε στα άλλα. Κάποτε είπε σε ένα χωριό, σε αυτόν τον κάμπο που βλέπετε εδώ, κάποτε ένα αμάξι δίχως άλογα θα τρέχει περισσότερο από τα άλογα. Και προφήτευσε έτσι το αυτοκίνητο το σημερινό που έχουμε εμείς. Σ' άλλο χωριέ είπε, εδώ θα ζώσει τον τόπο, όχι μόνο εδώ, γύρω στον κόσμο θα ζωθεί ο κόσμος όλος από ένα καλώδιο. Και εννοεί βέβαια τα ηλεκτρικά καλώδια και όλα τα άλλα καλώδια που έχουμε, σήμερα έχουμε και ασύρματα, βέβαια. Για τις συσκευές της τηλεπικοινωνίας. Είπε επίσης ότι θα μιλούν, θα δείτε λέει αργότερα λίγο να μιλούν από την πόλη, Κωνσταντινούπολη, στη Μόσχα, σαν να βρίσκονται στα διπλανά δωμάτια. Αυτό είναι προφητεία για τα τηλέφωνα. Για τη δυσίωνη η προφητεία που έκανε, θα δείτε λέει κάτι μαυροπλοίο να πετούν κάποτε στον ουρανό και να ρίχνουν φωτιά στους ανθρώπους. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τα αεροπλάνα, συμμαχικά και μη, τα οποία ρίχναν φωτιά από ψηλά τον ουρανό και ισοπαίδωναν πολιτείες. Του Κοσμάτου Θεοδού προφητείες είναι αυτά.
Αλλά για να αφαιρθούμε σε όλες τις προφητείες θέλουμε όχι 2 και 3 και 4, θέλουμε 10 εκπομπές. Γι' αυτό θα περιοριστούμε. Όλοι οι ήρωες του 21 γνώρισαν τι έλεγε ο κοσμασιωτολός. Τον θαύμαζαν και τον αγαπούσαν και τον είχαν σαν πατέρα τους. Τον έλεγαν Εθνεγέρτη. Γιατί ξεσήκωσε το έθνος για να διώξουν τους Τούρκους. Μπήκε στις ψυχές του έθνους η μορφή του, το όνομά του. Και ήταν η μαγιά της Επαναστάσεως. Ο Ισαπόστολος Κοσμάς, ο Ετωλός ο Άγιος, ο οποίος και κιωγόταν μέσα στην ψυχή του, η καρδιά του κιωγόταν για τον Χριστό και την Ελλάδα. Έφτιαξε περίπου 250 με 300 σχολεία, μικρά και μεγάλα, για το γένος, για τα παιδιά, να μάθουν γράμματα. Και όντως, αλλά έλεγε, να προσέχετε, λέει, γιατί υπάρχουν και τα άθεα γράμματα. Από αυτά υποφέρουμε εμείς σήμερα. Από τα άθεα γράμματα. Τα γράμματα που δεν περιέχουν το όνομα του Θεού μέσα τους. Δεν έχουν την έννοια Θεός. Οι θεωρητικές επιστήμες και οι άλλες. Δεν λέμε να μην υπάρχουν, αλλά να υπάρχει και ο Θεός μέσα στα άλλα. Οι γιατροί παλιά έβαζαν ένα διπλό σταυρό και έλεγαν cum Deus, από το λατινικό. Συν Θεό. Η θεραπεία θα γίνει από τα φάρμακα, αλλά και από το Θεό. Αυτό μην το ξεχνάμε. Αυτός ήταν που γέννησε τους πρώτους ήρωες, το αγώνα του 21. Αυτός ήταν που ενέπνευσε τον Καποδίστρια, το μεγάλο αυτό Έλληνα, κατόπιν τον Υψηλάντη, το Ρήγα Φεραίο, όλους τους επαναστάτες. Το Μακρυγιάννη, τον Κολοκοτρώνη. Στην καρδιά των Ελλήνων ακόμη σήμερα ο Άγιος Κοσμάς έχει μια υπερέχουσα θέση. Ένας νεότερος Απόστολος, ένας νέος Απόστολος Παύλος είναι ο Κοσμάς ο Τολός. Ο ίδιος έλεγε, αδελφοί, μελέτησα όλες τις θρησκείες του κόσμου και βρήκα ότι είναι σκάρτες. Μόνο η θρησκεία του Χριστού είναι η μόνη αληθινή θρησκεία. Όσοι μελετήσανε με πνεύμα ανοιχτό και καλή καρδιά και υψηλό φρόνημα τις θρησκείες, σε άλλες καταλάβανε ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν καθόλου τον χριστιανισμό. Ακούραστος επί 20 χρόνια διέβαινε όλα τα χωριά της σκλαβωμένης Ελλάδος. Από τα χωριά της που ήταν κοντά στην Αλβανία μέχρι κάτω την Πελοπόννησο. Δεν ξέρουμε, στην Κρήτη δεν πήγε νομίζω. Πάντως όλα τα άλλα τα αλώνησε τα μέρη και τα επτάνησα. Εκεί έλεγε αυτές οι περίφημες προφητείες ότι ξέρετε θα έρθουν πρώτα οι κόκκινοι σκούφοι, οι Γάλλοι δηλαδή, και μετά θα έρθουν οι μπλε σκούφοι. Ακούραστος επί 20 συνέχεια χρόνια βάδιζε τη σταυρική του πορεία, ο φλογερός αυτός ιεροκήρυκας, ο οποίος δίδασκε τους ραγιάδες με βαθιά συνέστη της μεγάλης αποστολής που είχε από το Θεό αναλάβει. Εκήρυτε, εκήρυτε, εκήρυτε. Χιλιάδες αυτιά άκουσαν τον κοσμά τον Ετώλο. Έστεινε ένα σταυρό, ένα ξύλινο σταυρό δίπλα του και ανέβεσε ένα σκαμνάκι. Έκανε το σταυρό του στο όνομα της Αγίας Τριάδος, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και άρχιζε την ομιλία του με τον Χριστό και με την Ελλάδα. Αδέρφια μου, να αγαπάτε τον Χριστό, να προσέχετε και να τηρείτε όσο μπορείτε τις εντολές του Χριστού, να αγαπάτε ακόμα και τους εχθρούς σας. Μετέδιδε την αγιοσύνη του και την ευωδία του στους ανθρώπους τόσο εύκολα, τόσο δυνατά και τόσο επικοινωνιακά που τον όπου πήγαινε τον εσήκωνα στα χέρια. Είσταστε τέκνα του Θεού και όχι ζώα, καθώς λένε οι Τούρκοι. Και με το βάπτισμά σας η ψυχή σας λάμπει όπως ο ήλιος και έχει προορισμό να πάει κοντά στο Χριστό. Με δύο λόγια έλεγε τα πάντα. Και το κήρυγμα του είχε τεράστια επιτυχία.
κήρυτε την αγάπη του Χριστού προς όλους τους ανθρώπους. Και η καρδιά του συνεχώς κεγόταν μέσα από την Ορθοδοξία και την αγάπη της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας. Αυτό το μεταδίδεται σε όλους. Μαθαίνετε ελληνικά για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο και τα ψαλτήρια. Να ξέρετε την πίστη σας. Χιλιάδες αρματολοί και κλέφτες εμψυχώθηκαν και μετήχαν στον Ιερό Αγώνα του 21 από τα κηρύγματα του Κοσμά του Τολού. Ξεκίνησε από το Άγιον Όρος, από τη Μονή Φιλοθέου και βγήκε στην Ιεραποστολή. Πρώτα πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πήρε ευχή από τον Πατριάρχη Σεραφείμ και άδεια ειδική για να είναι Ιεραπόστολος. Μην του πει κάποιος, έλα εδώ, ποιος έβαλε σένα να διδάσκεις, ένα κηρύττεις και να κάνεις. Κατόρθωσε να σταματήσει τα πανηγύρια. Δηλαδή οι πανηγύρια τότε που πουλούσαν και αγοράζανε. Και ειδικά τις Κυριακές, όχι τις άλλες μέρες, καθημερινές, αλλά τις Κυριακές είπε να σταματήσουν. Ποτέ οι Ορθόδοξοι Έλληνες να μην κάνουν την Κυριακή βαζάρια. Αυτό στήχησε πολύ στους εμπόρους και ειδικά τους εμπόρους που είχαν τότε στα χέρια τους το εμπόριο, που ήταν κάποιοι Έλληνες, αλλά περισσότερο Εβραίοι. Αυτοί στεναχωρήθηκαν πολύ από αυτό που έγινε, να σταματήσουν τα βαζάρια των Κυριακών. Και αυτό ήταν και η αρχή του τέλους του Κοσμά του Τολού. Τον κατηγόρησαν και του έδωσαν πολλά λεφτά του Πασά εκεί, του Κούρτ Πασά νομίζω, ναι, ο οποίος τον έστειλε στην Αγχώνη, παίρνοντας τα χρήματα αυτά. Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε. Μαρτύρησε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Ελλάδα. Μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού την Αγία και της πατρίδας μας την ελευθερία. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός πρώτος διατύπωσε την προφητεία αυτή για τους Τούρκους και είπε, θα έρθει μια μέρα που η πόλη θα ελευθερωθεί πώς? Με πόλεμο, στον οποίο δεν θα λάβουν μέρος οι Έλληνες. Θα κατέβουν οι Ρώσοι, λέει, και θα χτυπήσουν την Τουρκία. Και οι Τούρκοι θα χωριστούν σε τρία κομμάτια. Το ένα θα σφαγεί, το άλλο θα φύγει για την Κόκκινη Μηλιά πίσω, στα βάθη της Ασίας από όπου προήλθαν, και το τρίτο κομμάτι θα βαπτιστεί Ορθόδοξο. Γιατί ήδη μέσα στην Τουρκία έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχουν ρίζες Ορθόδοξες εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ότι οι πατεράδες ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Είναι κρυπτοχριστιανοί, κρυπτοορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στην Τουρκία σήμερα. Πολύ, πολύ, πολύ. Ο πολύ κόσμος του Τολός, το 1/3 είναι αυτό, το 1/3. Αυτή η προφητεία λοιπόν έγινε αποδεκτή από πολλούς. Ο Ευγένιος ο Βούλγαρης τη συζήτησε με τον Κοσμά του Ανατολό, ήταν δάσκαλός του, στη Μονή Φιλοθέου. Ο Μέγας Διδάχος και αυτός, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο σοφός αυτός άνθρωπος, ο οποίος ανήψωσε και αυτός στα ύψη την Ορθοδοξία. Κατόπιν, ο Παπουλάκος αναφέρει πάλι αυτή την προφητεία, ο οποίος είναι το αντίγραφο του, κάτι σαν Κοσμάς Αιτωλός στην Πελοπόννησο. Πελοποννήσιοι ξέρουν για τον Κοσμά τον Παπουλάκο, για τον πατέρα Παπουλάκο. Ο κεντρός ήταν Κοσμάς ο Παπουλάκος, είχε το όνομα Παπουλάκος. Ξέρουμε το όνομα του, δεν το έχω πρόχειρο να σας το πω τώρα, αλλά ήταν ιερέας και αυτός από την Πελοπόννησο, όπως έκανε ιεραποστολικό έργο και ήταν και προφήτης. Αλλά και ο πατήρ Παΐσιος επιβεβαίωσε την προφητεία αυτή. Ο πατήρ Παΐσιος είπε, ναι, και εγώ το πιστεύω, το προφητεύω, το ασπάζομαι αυτή την προφητεία για τους Τούρκους. Ας δούμε, οψόμεθα.
Το κακό ποτέ δεν μένει ατιμόρυτο. Μάχηρα έδωσες, μάχηρα θα λάβεις, μας είπε ο ίδιος ο Κύριος. Όταν ήταν μικρός ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, ο Τεπενενλής, όπως λέγεται, όταν ήταν 16 χρονών παιδί, πλησίασε μια μέρα τον πατέρα, τον κόσμο τον Ετωλό, ο οποίος κήρυτε. Και μετά το κήρυγμα τον περικύκλωσαν εκεί, τον ερωτούσαν, ήταν και αυτός και ρώτησε. Παππούλη, λέει, εγώ θα πάω στην πόλη, εσύ που ξέρεις τα προφητικά και ξέρεις το μέλλον. Έστρεψε το βλέμμα του και τον είδε, του χάιδεψε λίγο το κεφάλι του μικρού αυτού και του λέει, θα πας στην πόλη κι εσύ, αλλά με κόκκινα μαλλιά και με κόκκινα γένια. Εσύ θα γίνεις μεγάλος, του λέει, στο τεπελέν, αλλά πάντα να αγαπάς, να θυμάσαι τι σου λέω, να αγαπάς πάντα τους Έλληνες. Να προσέξεις τους Έλληνες πολύ. Και όντως, ξέρετε, αυτός το Ιωαννίνο αποκεφαλίστηκε, αυτό ήταν το τέλος του, του βάλαν το κεφάλι σε ένα ντουρβά, όπως λένε, ή ντουρβά, το τυλίξανε και το στείλανε, πού, στην Κωνσταντινούπολη, στην πύλη, στο μεγάλο βεζίρι. Έτσι, αυτό ήταν το τέλος του Πασά των Ιωαννίνων. Είχε πρώτη φυτεία από τον ίδιο τον Κοσμά τον Ανατολό. Τι μπορεί να πει κανείς τώρα για ένα τέτοιον άνθρωπο, για ένα τέτοιον άντρα προφητικά, τι μπορεί να πει κανείς. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν ένας κορυφαίος της Ορθοδοξίας προφήτης και επιβεβαιώνεται με τις προφητείες του που βγαίνουν. Από τις 1000 προφητείες, αυτοί που ξέρουν λένε ότι 700 ήδη έχουν επαληθευτεί. Μένουν ακόμα 300 μέχρι το... Δεν ξέρουμε σε ποιο όριο σταματάει αυτές οι προφητείες και για πόσο έχει μιλήσει. Επήγε, λέει, και στην Ιλυρία, η Ιλυρία. Αναφέρει την ίδια θήκη, ότι ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος, πήγε εκεί. Γράφοντας στους Ρωμαίους επιστολή, προς τους Ρωμαίους, αναφέρει το όνομα της Ιλυρίας. «Έχω ουν κάφιση εν Ιησού Χριστό», γράφει, «τα προς το Θεόν, ούγαρ τολμήσω λαλήν, ιό κατηργάσα το Χριστός διε μου, εις υπακοήν εθνών, λόγο και έργο, εν δυνάμει σημείων και τεράτων, πνεύματος Θεού, ως από τα Ιεροσόλυμα, και κύκλο μέχρι Ιλυριακού, πεπληροκαίνεται το Ευαγγέλιο του Χριστού». Ρωμαίος 15 κεφάλαιο. Ο Παύλος σαν αετός από την Ανατολία στη Δύση έδραμε, πέταξε και μετέφερε το μήνυμα της σωτηρίας εν Χριστώ. Έφτασε στο χωριό, στα χωριά της Ιλυρίας και από εκεί, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, κήρυξε στην Νικόπολη, δηλαδή την Πρέβεζα και την Ήπειρο και τα κράσποδα της Ιλυρίας, το ιστορικό γεγονός που μαρτυρείται από τον ίδιο εις τον Τίτο επιστολή που γράφει, σπούδασαν ελθύν προς με την Νικόπολη. Πόλη τότε επάνω στην Αλβανία, στα χωριά της, γιατί τα μισά χωριά από εκεί είναι ελληνικά, ας πούμε. Ο Παύλος προχώρησε στα ενδότερα με το ελληνικό και έφτασε μέχρι το Δυράχιο, κατέληξε στην Εγνατία οδό, ψηλά, δηλαδή αρκετά ψηλά. Ιεραπόστολος, έτσι, ο πρώτος Ιεραπόστολος του Χριστού, ο Παύλος. Αυτά λένε ιστορικοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες, οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα που ασκήρυξε ο Παύλος στην Ιλυρία, για να δούμε ότι έσπειρε το Λόγο του Θεού ο Απόστολος Παύλος παντού, σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Ο λόγος του καταργούσε τα ιδωλατρικά ήθη, και έθιμα και γίνονταν τότε όλοι πιστοί χριστιανοί, στα χνάρια του Κοσμάς ο Ετωλός. Ο παλιός αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Βιτάλης ερευνήσε επιμελώς τα αρχεία και τις πηγές στην περίοδο αυτή των φοβερών διωγμών των πρώτων αιώνων
μας λέει ότι άστιος επίσκοπος Ινδραχείο, ελευθέρως επίσκοπος Αυλώνος, έχισε το αίμα του υπέρ του Χριστού, ανθία μήτυρα αυτού και ελευθέριος, τον Άγιο Ελευθέριο, δάναξ αναγνώστης Δονάτος, Θερίνος, Ίσαυρος, Βασίλειος, Ερμίας, Φίληξ, Πελεγρίνος, Φιλαρέτο κλπ. Η ένδοξη εκκλησία της Ιλυρίας τότε, που την ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος, έκανε και αυτή η αεραποστολική δράση και έργο σημαντική σε τμήματα που υπάρχουν στη σημερινή Αλβανία. Επί αιώνας αναφέρονται πως ήκμαζαν οι επισκοπές του Δεραχείου, της Αγιάσου, Αρχιάσου, της Άδριαν Βόλεως, της Φινίκης, του Βουθρετού και επίσκοποι από αυτές τα μέρη πήρανε μέρος στις μεγάλες οικουμενικές συνόδους. Αυτό το καταγράφει και η ιστορία βέβαια. Μίλησε για τον παπισμό ο Κοσμάς ο Σιωτολός. Δεν μίλησε με κολακευτικά λόγια. Εχθρός της Ορθοδοξίας είπε, δεν είναι απλό σχίσμα, αλλά αίρεση είπε. Και είναι με ένα αληθές ότι από την τελευταία εποχή ο παπισμός έχει δείξει σημεία στροφής. Αλλά η στροφή αυτή δεν δύναται να λογιστεί ως απόδειξη επιστροφής στην αρχαία παράδοση και στην Εκκλησία των πρώτων 8 αιώνων, όταν μετά έγινε το σχίσμα. Από το ένδυμα του Αρνίου κρύπτεται το θηρίον, υπό το ένδυμα. Το θηρίο της Αποκαλύψεως που λένε μερικοί. Σκληροί οι λόγοι αυτοί και δυσάρεστοι, αλλά αν θέλουν ένωση να γίνουν Ορθόδοξοι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία του Χριστού μέχρι σήμερα. Αρχίζουν και το παραδέχονται όλοι οι αιρετικοί. Και οι Προτεστάντες που είναι πιο σκληροί από τους παπικούς. Ο διωγμός της Χριστιανοσύνης γράφει τώρα ο πατήρ Αυγουστίνος. Ο διωγμός της Χριστιανοσύνης συνεχίζεται για μέσα των αιώνων με κάποιες διακοπές. Στις πηγές όλων, οι ακτίνες της Θείας Αλήθειας του Ευαγγελίου έριφταν φως και μετρίαζαν το απέσιο σκότος του μαμαθανικού φανατισμού. Έτσι σταματιέται ο φανατισμός, με την αγάπη του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα μικρά εκείνα διλήμματα γαλήνης, διαλύματα, συγγνώμη, γαλήνης, ήταν διωγμή σκληρή, αγριότατη. Και ξέσπασαν και τέτοιες στην Ιλυρία και στα Βαλκάνια, στο τέλος του 18ου αιώνα. Δεν το πούμε τώρα για τους Μπολσεβικούς, οι οποίοι πολέμησαν τον Χριστιανισμό πάρα πολύ, ο Μπολσεβικισμός. Ο Άγιος Κοσμάς με τα κηρύγματα του αγωνίστηκε να φέρει τόνωση στην πίστη των χριστιανών, η οποία είχε χαλαρώσει τότε λόγω της δουλείας και λόγω της άγνωσίας και της αμορφωσίας των ανθρώπων. Εκείνοι και οι λόγοι ήταν πύρινοι και εξέρχονται από μια καρδιά που ευλόγεται για την αγάπη του Θεού και την αγάπη του πλησίων. Μαγνήτες ήταν το κηρύγμα του. Χιλιάδες ο λαός άκουγε με βαθύτα την κατάνοιξη. Και ο λιγόπιστοι ακόμη πίστευαν στον Θεό. Με δύναμη περιγράφει το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως ο Κοσμάς Σιωτολός. Δεν υπάρχει, έλεγε, άλλη πίστη ανώτερη από την πίστη τη δική μας. Και ύψωνα που πήγαινε ένα σταυρό ξύλινο. Κάτω από αυτό το σταυρό του Χριστού εκείνεται. Του λέγανε, γιατί ανέβαινε στο σκαμνάκι σου, σε αυτό το σκαμνί, γιατί αυτό το σκαμνί είναι ο τάφος, έλεγε. Αυτή είναι η Άγιοι. Αυτή είναι η Άγιοι. Ο Κουρ Πασάς, ανώτερος διοικητής της Αλβανίας, είχε έδρα το Βεράτι. Έβλεπε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι θείος άνδρας. Τον συμπαθούσε. Αλλά περισσότερο συμπάθησε το χρήμα, όπως φαίνεται, παρά τον κοσμά του Νετολό, ως συνήθως γίνεται από αυτούς που είναι του χρήματος άνθρωποι. Εκτείνονται εκτίμηση προς τον Άγιο Κοσμά τον Νετολό, του χάρισε πολλές φορές το σκαμνάκι που μίλαγε δωρεάν, αυτή την έδρα δηλαδή.
σε έδειξε ότι τον υποστήριζε και τον άκουγε δηλαδή. Μία από τις τελευταίες ημέρες της επηγείου ζωής του, ο Άγιος είχε φτάσει εκεί στο Τεπελένι. Ο περιβόητος Αλή Πασάς των Ιωαννίνων. Ας το δούμε πώς το περιγράφει εδώ, σας το είπα εγώ με λίγα λόγια. Ήτος εκ περιεργίας προς τον Άγιο ρώτησε «Τι θα γίνει με μένα, θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος, θα κυριεύσεις όλη την Αλβανιτιά και θα υποτάξεις την Πρέβεζα και την Πάργα, το Σούλι, το Δελβίνο και το Γαρδίκι. Και θα αφήσεις μεγάλο όνομα στην Οικουμένη». Αυτή είναι η θέληση της Θείας Προνίας, συγγνώμη, του είπε. «Ενθυμίσου όμως πάντοτε στη διάρκεια της εξουσίας σου να αγαπάς και να υπερασπίζεις τους χριστιανούς, αν θέλεις να μείνει στην εξουσία και διάδοχός σου». Τότε ο νεαρός που πρόκειται να αναχωρήσει ρώτησε αν θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και ο Άγιος Κοσμάς του είπε «Και στην πόλη θα πας, μα με κόκκινα γένια και μαλλιά». Ο προφητικός λόγος αυτός του Αγίου δεν μπορούσε να κατανοηθεί τότε από το παιδί. Αλλά όντως ο Αλή Πασάς κηρυχθείς ως εχθρός του Σουλτάνου απεκεφαλίστηκε η κεφαλή του αιματόβρακτη εστάλει στην πόλη ως δώρο στο Σουλτάνο. Όντως πήγε στην πόλη με κόκκινα γένια. Επίστευε ο Κοσμάς ο Τολός ότι είχε θεία αποστολή. Γι' αυτό και μιλάει για την Ελλάδα προφητικά και για την ελευθερία της πατρίδος. Είχε προφητεύσει ότι θα ελευθερωθεί η Ελλάδα. Στο χωρίο Τσαραπλανά της Υπήρου, ατενίζοντας ο Άγιος μια σχημήνη ως πορεοίου Πλατάνου, είπε «Τα βότανα είναι ακόμα καλά. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Προσεύχεστε, ενεργείτε και υπομένετε στέρεα». Και όταν κλείσει η πληγή του Πλατάνου, αυτό δυστυχισμένο σκλαβωμένο έθνος θα απελευθερωθεί. Η σχημή έκλεισε το 1912, όταν ελευθερώθηκε, όπως ξέρω, και η Βόρεια Ήπειρο μαζί με τη Θεσσαλονίκη και όλα. Είδατε πράγματα. Σα συνιστώ να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο, αν το βρείτε. Κοσμάς ο Αιτωλός, του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη. Από τα παλιά βιβλία που είχαμε διαβάσει. Ανήκει στην κατηγορία των κηρύκων, τις οποίες απέστειλε ο Θεός στις δύσκολες στιγμές του έθνους. Όντως, ήταν πολύ δύσκολες εκείνες τις στιγμές του έθνους. Στις μεγάλες δυσκολίες, όπως είναι και σήμερα οι μεγάλες δυσκολίες, ο Θεός θα μας λυπηθεί, κύριοι αγαπητοί φίλοι και αδερφοί και αδερφές, και θα μας στείλει την απελευθέρωσή μας. Ας το ευχηθούμε όλοι, όλοι μας την καρδιά και την ψυχή, διότι δεν έχει άλλο όριο να πάει χειρότερα η πατρίδα μας. Τα βλέπουμε όλοι αυτά που συμβαίνουν. Ας προσευχόμαστε γι' αυτό, να απελευθερωθεί ο κόσμος από αυτά τα βάσανα που τραβάει, και η Ελλάδα να γίνει ο μπροστάρης για την ορθοδοξοποίηση όλου του κόσμου. Στην προηγούμενη εκπομπή λέγαμε για τις αναλαμπές της Ορθοδοξίας. Τώρα περιμένουν την τελευταία αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Να ξέρετε ότι θα γίνει. Αν δεν γίνει επί των ημερών, των ειδικών μας, και δεν τη δούμε εμείς, ίσως τη δούμε από ψηλά, αν θέλει ο Θεός, να χαρεί η ψυχή μας. Ότι δεν θα είναι αιώνια αυτά τα βάσανα που τραβάμε σήμερα, γιατί είναι μαρτύριο και αυτό, πνευματικό μαρτύριο. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα, να είστε καλά μέχρι την άλλη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός, θα έχουμε πάλι μία εκπομπή για την Ορθοδοξία μας. Χαίρετε, χαίρετε, Κύριο.